και επειδή τα γεγονότα τρέχουν, θα θέλαμε μια ενημέρωση από τον Υπουργό και για τη σύγκρουση στην ΚΟ. Μιλάω για την τουρκική ακτεωρό που χτύπησε σκάφος του λιμενικού. Και έρχομαι τώρα στο νομοσχέδιο. Είναι ένα νομοσχέδιο που πάει να λύσει προβλήματα της σύνδεσης των νησιών και ειδικά των απομακρυσμένων, ή να μειώσει τα ακριβά εισιτήρια, ή να καλύψει τις οργανικές θέσεις για να υπάρχει ασφάλεια στη θάλασσα, ή να ικανοποιήσει προβλήματα που έχουν τεθεί από το λιμενικό σώμα. Όμως δεν παίρνονται υπόψη. Και τα αναφέρω γιατί έγινε και κουβέντα για το πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου. Βεβαίως έχουν ζητήματα και δεν περιέχονται. Τι εξυγχρονίζει λοιπόν. Θα λέγαμε έτσι πολύ σύντομα ότι είναι ένα νομοσχέδιο που προωθεί τις απαιτήσεις των εφοπλιστών, την πλήρη εφαρμογή του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 3577 του 1992, σε ό,τι άρθρα δεν έχουν περάσει μέχρι τώρα για τις θαλάσσιες μεταφορές και που συνδυάζεται απόλυτα με την αντιλαϊκή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μιλάω για την Ευρώπη 2020, με αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο και βεβαίως νέα προνόμια στο κεφάλαιο, ώστε η ναυτιλιακή βιομηχανία να αντιμετωπιστεί ως ενίο σύνολο που θα συμπεριλαμβάνει μεταφορές, λιμάνια, ναυπηγεία, πλατφόρμες εξόρυξης και μεταφοράς πετρελαίου, φυσικού αερίου και εμπορευμάτων, να ξεπεραστούν εμπόδια για την ένταση της εκμετάλλευσης των εργαζομένων. Αυτό εσείς το ονομάζετε εξυγχρονισμό. Εμείς λέμε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αξιοποιεί και συνεχίζει την αντιλαϊκή πολιτική της προηγούμενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή προωθεί τη στρατηγική της αστικής τάξης για την ανάδειξη της χώρας ως διαμετακομιστικό κόμβο μεταφοράς ενέργειας και εμπορευμάτων και ταυτόχρονα ως ορμητήριο των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων ή πανάτο Ευρωπαϊκής Ένωσης με τραγικές συνέπειες στους λαούς και τεράστια κύματα προσφύγων και μεταναστών στην ευρύτερη περιοχή. Γι' αυτό έχει και στοιχεία κατασταλτικά αυτό το νομοσχέδιο. Και να πω ότι για τα ζητήματα του πολιτικού προσωπικού δεν προβλέπει, δεν αναφέρει τίποτε. Βεβαίως αρμοδιότητες υπάρχουν, όπως είπε ο συνάδελφος πριν, και γι' αυτό θα πρέπει να καλεστούμε. Τι προβλέπει τώρα μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο. Πρώτον, το ντεμαχισμό του δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών σε ζώνες εκμετάλλευσης, σπάζοντας τον ενίο χαρακτήρα της ακτοπλοΐας, επιδεινώνοντας παραπέρα την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στην εξυπηρέτηση των νησιών, με διάταξη που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο προωθείται η διαμόρφωση νέου κανονισμού λειτουργίας του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών και αυξημένες αρμοδιότητες των Υπουργών Ναυτιλίας. Έχετε αρκετές υπουργικές αποφάσεις που θα ορίζουν σημαντικά ζητήματα και μας ζητάτε να το ψηφίσουμε λευκό. Βεβαίως, λευκή επιταγή δεν σας δίνουμε. Δεύτερον, οι εφοπλιστές θα καθορίζουν τις τιμές εισιτηρίων και τα ναύλα των εμπορευμάτων, τη συχνότητα των δρομολογίων και των πλοίων, με κριτήριο βεβαίως πάντα την αύξηση της κερδοφορίας του. Χαρακτηριστικά, αν και η κρατική χρηματοδότηση στους εφοπλιστές συνολικά του ακτοπλοϊκού δικτύου έχει εκτιναχτεί στα 250 εκατομμύρια ευρώ, οι εφοπλιστές επιπρόσθετα μέσα σε 9 μήνες, Απρίλης του 2019, Γενάρης 2020, αύξησαν τα ναύλα στην ακτοπλοΐα, περιορίζοντας
δραστικά την πρόσβαση στις θαλάσσιες συγκοινωνίες για τη λαϊκή οικογένεια, τους νησιώτες, τους εργαζόμενους και τους αυταπασχολούμενους. Τρίτον, παραμένει το πρόβλημα των παρήλικων υποσυντήρητων πλοίων φορτηγών και άνω των 30 χρόνων, με μεγάλους κινδύνους για την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, αλλά και το περιβάλλον, και να θυμίσω το ναυάγιο στην Αγία Ζώνη και άλλα σαπιοκάραβα που κυκλοφορούν. Ακόμα, είναι σε εξέλιξη η ένταση της επιθετικότητας των εφοπλιστών με τη στήριξη που παρέχει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως και η προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ, σε όλες τις ειδικότητες των αυτεργατών, στα ποντοπόρα, στην ακτοπλοεία, στην κρουαζιέρα, στα πορθμία, τα ρημουλκά, τα ναυαγοσωστικά και σε όλες τις κατηγορίες πλοίων για την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Με δραματικές περικοπές στην κοινωνική ασφάλιση, την υγεία, την πρόνοια και μείωση των οργανικών συνθέσεων. Όλα αυτά, βεβαίως, στο βωμό της αύξησης της κερδοφορίας του εφοπλιστικού κεφαλαίου. Καταγράφονται αυτά στα άρθρα από το 1 μέχρι 8, είναι οι τροποποιήσεις του νόμου 2932 του 2001. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 1, στην αιτιολογική έκθεση, όπου αναφέρει, και τα διαβάζω χαρακτηριστικά, εν ώψη της σημαντικής αύξησης του αριθμού των δραστηριοποιουμένων στην ελληνική αγορά ταχύπλων και υδροπτέρυγων πλοίων, καθώς και των ιδιαιτεροτήτων που αυτά παρουσιάζουν σε σχέση με τα συμβατικά πλοία, θα πρέπει να τεθούν ρητοί και συγκεκριμένοι όροι βάσει των οποίων θα επιτρέπεται η αντικατάσταση συμβατικού μεταχύπλου υδροπτέρυγου πλοίου και το αντίστροφο κατά τη διάρκεια μιας δρομολογιακής περίοδου. Διατηρείται το άρθρο 39 του νόμου 4262 του 2014, όπου με δήλωσή του που ανακοινώνεται από το αρμόδιο όργανο, ο πλειοκτήτης μπορεί μετά από σύμφωνη γνώμη του ΣΑΣ, η οποία εκδίδεται εντός μηνός, να κατανέμει τις συνολικές μέρες διακοπής δρομολογίων που προκύπτουν από τα δρομολογημένα πλοία του, ανεξάρτητα σε ποια γραμμή είναι δρομολογημένα, με την προϋπόθεση κάλυψης των συγκοινωνιακών αναγκών των γραμμών. Αλλά και στον ίδιο νόμο, στο άρθρο 38, δίνεται η δυνατότητα οι επιχειρήσεις να εφαρμόζουν δικές τους συμβάσεις εργασίας κατά παρέκκληση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Καμία αναφορά δεν υπάρχει σε αυτό το νομοσχέδιο, που περιέχει βεβαίως αρκετά ζητήματα, όμως πουθενά δεν περιέχονται για τις συνθήκες εργασίας των αυτεργατών με τις μειωμένες οργανικές συνθέσεις και τα εξαντλητικά ωράρια, τη θερινή αλλά και τη χειμερινή περίοδο με τα ελάχιστα δρομολογημένα καράβια. Συνεπώς, δεν είναι μόνο το τι αλλάζεται, αλλά και τι διατηρείται και διατηρείται ακριβώς ό,τι συμφέρει το εφοπλιστικό κεφάλαιο και την κερδοφορία του. Διατηρείται επίσης το άρθρο 29 του νόμου 4150 του 2013, που καθορίζει τις μειώσεις στις γενικές υπηρεσίες και τα εξαντλητικά ωράρια, με ελάχιστα και ακόμα και στη χειμερινή περίοδο που πράγματι τα δρομολόγια είναι ελάχιστα. Η σημερινή κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες, αύξησε τις επιδοτήσεις στις λεγόμενες άγονες γραμμές. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια οι επιδοτήσεις ήταν προκλητικές. Το 2016 με 17, 85 εκατομμύρια ευρώ. Το 2018, 89 εκατομμύρια ευρώ. Το 2019, 91,5 εκατομμύρια ευρώ. Το 2020, 130 εκατομμύρια. Πάντα αυξανόμενες
οι επιδοτήσεις όταν τα εισιτήρια πιάνουν φωτιά και βεβαίως τα δικαιώματα των ναυτικών τσακουρεύονται. Ακόμα αυξήθηκε και η έμεση επιδότηση μέσω του μεταφορικού ισοδύναμου. Με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήταν 150 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας 170 εκατομμύρια ευρώ. Και βεβαίως έχουν πάρει φωτιά τα εισιτήρια. Το λέω γιατί οι εφοπλιστές της ακτοπλοείας, αξιοποιώντας αναλόγως το θεσμικό πλαίσιο που έχουν διαμορφωθεί για λογαριασμός τους από όλες τις κυβερνήσεις και που απορρέει από τον κανονισμό 3577-92 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απελευθέρωση των εσωτερικών θαλάσσιων συγκοινωνιών, μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο επέβαλαν δύο διαδοχικές αυξήσεις. Η προηγούμενη ήταν τον Απρίλιο του 2019, αυξάνοντας τις τιμές των εισιτηρίων πάνω από 14%, ενώ στο 2020 ήδη από τις 8 και 10 Γενάρη υπάρχει αύξηση στα δρομολόγια προς Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, κεντρικό και βόρειο και ανατολικό Αιγαίο. Με λίγα λόγια θέλω να πω ότι τα πάντα είναι στην κυριολεξία για την κερδοφορία των λίγων. Θέλω να σταθώ τώρα σε μερικά άρθρα. Στα άρθρα 45 έως 48 για τα ζητήματα των Ελλήνων ναυτικών. Στο άρθρο 45 προστίθεται μία παράγραφος, σύμφωνα με την οποία στο άρθρο 2 του Προεδρικού Διατάγματος 591 του 1975 για την εξέταση των ναυτικών στην ΑΝΙΕ, σε περίπτωση που υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ανικανότητας άσκησης του ναυτικού επαγγέλματος. Εμείς με αυτή την ευκαιρία θέλουμε να βάλουμε το ζήτημα για το εγκατελειμμένο νοσηλευτικό ίδρυμα εμπορικού ναυτικού, το ΝΕΝ. Είναι ανάγκη να γίνει πανεπιστημιακή κλινική για την πρόληψη και αντιμετώπιση των επαγγελματικών ασθενειών. Στο άρθρο 46... δίνει τη δυνατότητα παρέμβασης του Υπουργού για διορθώσεις εγγράφων σε ναυτολόγια και ναυτικά φυλάδια. Όμως με την ευκαιρία θέλουμε να βάλουμε τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ναυτεργάτες σχετικά με τη διεκπαιρέωση ζητημάτων τους στην Υπηρεσία Ναυτικών Μητρώων από τη διαρκή μείωση του υπαλληλικού προσωπικού. Υπάρχουν πάρα πολλές καταγγελίες και τις έχετε δεχτεί ότι για τη σύνταξη ο προβλεπόμενος έλεγχος για τις ναυτολογήσεις τους από την Υπηρεσία Ναυτικών Μητρώων πραγματοποιείται μόνο από μία υπάλληλο. Αποτέλεσμα, μεγάλη καθυστέρηση που φτάνει και τους 6 μήνες και σε αυτό το χρονικό διάστημα και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την έκδοση της σύνταξης δεν καταβάλλεται στον ναυτεργάτη ούτε καν η προσωρινή σύνταξη που είναι μεικτά από 384 έως 768 ευρώ. Δηλαδή αυτούς τους μήνες πώς θα ζήσει αυτός ο άνθρωπος. Στο άρθρο 47 καθορίζεται η δωρεάν μετακίνηση με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης των εγγεγραμμένων ανέργων ναυτικών. Θετικό. Όμως, με τους όρους και προϋποθέσεις που έχουν μπει από τις κυβερνήσεις, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι είναι μόλις το 8% των ανέργων. Δηλαδή, σταγόνα στον ωκεανό, το 92% δεν θα έχει πρόσβαση. Για τα άρθρα 43 ως 81 και λοιπές διατάξεις, θέλω να αναφερθώ σε μερικά. Στο άρθρο 74 καθορίζει ο Υπουργός τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ναυτικής Εκπαίδευσης μεταξύ των Γενικών Γραμματέων του ΙΕΝ, επειδή καταργήθηκε η θέση του Γενικού Γραμματέα με το Προεδρικό Διάταγμα 84 του 2019.
στο άρθρο 77 καθορίζει τους διορισμούς του Διοικητικού Συμβουλίου του οίκου του ναύτη που στην πράξη έχει υπονομευτεί και λειτουργεί μόνο για την ανανέωση βιβλιαρίων ασθενείας και των παροχών, δηλαδή τα επιδόματα. Εν κατακλείδη, εμείς λέμε ότι στο βωμό της ανταγωνιστικότητας και κερδοφορίας των εφοπλιστών θυσιάζονται οι σύγχρονες ανάγκες των κατοίκων των νησιών, των αυτεργατών. Ούτε τα μεγάλα μονοπόλια νεογνώμονες, ούτε η επανασύσταση του κλάδου ελέγχου πλοίων στα πλαίσια του λιμενικού σώματος, που θα αναφερθούμε στις επόμενες συνεδριάσεις πιο αναλυτικά, αποτελεί λύση για τον ουσιαστικό έλεγχο της αξιοπλοείας των καραβιών. Υπάρχει έμπειρο εργατικό δυναμικό και επιστημονικό προσωπικό, μηχανικοί, ναυπηγοί, μηχανολόγοι, πλοίαρχοι και μηχανικοί εμπορικού ναυτικού, που με το σύγχρονο εξοπλισμό μπορούν να ελέγξουν την αξιοπλοεία των πλοίων. Αλλά εδώ αυτό που τίθεται, που μπαίνει εμπόδιο, είναι τα κριτήρια των ελέγχων και ο στόχος που τα πάντα στην καπιταλιστική ανάπτυξη τίθονται ως προτεραιότητα για την κερδοφορία του κεφαλαίου. Επίσης, το νομοσχέδιο προωθείται η ενίσχυση παλιών και δημιουργία νέων κατασταλτικών μηχανισμών. Μιλάω για λιμενικό, αστυνομία, θα τα πούμε πιο ειδικά στα άρθρα, ενάντια στους μετανάστες, τους πρόσφυγες, αλλά και για τους ναυτεργάτες και τους άλλους εργάτες στους συναφείς κλάδους στα λιμάνια. Ξέρουμε καλά ότι στην προκρούστια κλίνη η κυβέρνηση, το κεφάλαιο, έχουν το χτύπημα του δικαιώματος της απεργίας, της δράσης των εργαζομένων στα πλοία, στους χώρους δουλειάς. Εξάλλου, έχετε εκφραστεί και είναι και σε εξέλιξη τα αντεργατικά σχέδια εφοπλιστών κυβέρνησης και εργοδοτικού κυβερνητικού συνδικαλισμού για την ένταση της εκμετάλλευσης των αυτεργατών, με τις ανατροπές που προετοιμάζονται στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, στην κοινωνική ασφάλιση, στις οργανικές συνθέσεις, στη συνδικαλιστική δράση. Εμείς λέμε ότι απαντήσεις θα πάρετε από το ταξικό κίνημα. Εμείς καταψηφίζουμε το αντιλαϊκό κατασταλτικό νομοσχέδιο και αναλυτικά θα αναφερθούμε στα άρθρα που αποδεικνύουν την αντιλαϊκότητά του.